Η εκδήλωση γίνεται σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπείας. Γιορτάζουμε τα τελευταία χρόνια 8 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Φυσικοθεραπευτών και με αυτή την ευκαιρία διοργανώνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για να γίνει γνωστό στους ανθρώπους τι είναι η φυσικοθεραπεία, να γνωρίζουν τους φυσικοθεραπευτές, να καταλάβουν πέντε πράγματα παραπάνω σε αυτό που όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ότι είναι η φυσικοθεραπεία. Σε ποιους απευθύνεστε, ποιοι μπορεί να είναι οι ασθενείς? Οι ασθενείς, καταρχήν να πούμε ότι η φυσικοθεραπεία έχει ένα ευρύ φάσμα πάνω στο οποίο μπορεί να συμβάλλει. Ασθενειών, παθήσεων, τραυματισμών, τα πάντα, ένα πολύ μεγάλο φάσμα, το οποίο ο κόσμος πολύ καλά δεν το γνωρίζει. Η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην ανεξαρτητοποίηση του ανθρώπου, στην καλύτερη κινητικότητα και σίγουρα στην καλύτερη υγεία. Είναι από τα επαγγέλματα που προάγουν την υγεία. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται, είναι παγκόσμιες, γιορτάζει όλη η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών και μαζί με εμάς γιορτάζουν και όλοι όσοι έχουν απολαύσει τα ωφέλη μιας καλής συνεργασίας με έναν φυσικοθεραπευτή. Έχουμε ως σύνθημα από το 2008 υιοθετήσει το κίνηση για την υγεία. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα της καμπάνιας μας αυτής της μέρας και κάθε χρόνο εξειδικεύουμε τη μέρα αυτή και το σύνθημά της εξαρτάται με την εποχή, με την περίοδο, επιλέγουμε κάποια τεχνική ή κάποια διαδικασία ή κάποια άτομα της φυσικοθεραπείας. Φέτος το βασικό σύνθημα των εκδηλώσεων είναι αξιοποιώντας δυνατότητες και εξειδικεύουμε αυτό το σύνθημα στην τρίτη ηλικία. Βασικός άξονας των εκδηλώσεων αυτών είναι η πρόληψη κατά των πτώσεων στην τρίτη ηλικία. Το περίπτερό σας είναι στο στέγαστρο, δηλαδή από Ιδρανού, οπότε πότε θα είστε εδώ και πότε μπορεί να περάσει ο κόσμος, ποιες ώρες? Αυτή η κεντρική εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε αυτό το χώρο, όπως είπαμε, από τις 10 μέχρι τη 1 σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα. Όμως να σας ενημερώσουμε ότι για ολόκληρη την εβδομάδα, όποιος θέλει ελεύθερα μπορεί να επισκεφθεί όποιο χώρο θέλει από τους συναδέλφους, φυσικοθεραπευτήρια, για να έχει δωρεάν αξιολόγηση, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι γίνεται φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την προαγωγή της υγείας. Και ελεύθερα, χωρίς καμία δέσμευση, ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, είναι ενήμεροι όλοι οι συνάδελφοι. Μπορούν να το κάνουν, να συζητήσετε, να γνωρίσετε τους συναδέλφους, να μιλήσετε, να σας αξιολογήσουν δωρεάν και να καταλάβετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει φυσικοθεραπεία. Όμως δεν απευθύνεστε μόνο στις τρίτης ηλικίας άτομα, αλλά και στους νέους αθλητές? Όχι, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες. Φυσικοθεραπεία, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλούς τομείς, έχει ένα ευρύ φάσμα το οποίο μπορεί να συμβάλλει ο φυσικοθεραπευτής, από τα μικρά παιδιά μέχρι και την τρίτη ηλικία.